Καλημερίζω τον κύριο Βαρδαβά. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, κυρία Τουλγιανάκη, και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Βαρδαβάς, Γιάννης Βαρδαβάς, για να ξέρετε, είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Ποια είναι η διαδικασία που από σήμερα πιλωτικά θα εφαρμόζεται με τους επιβάτες στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γνωρίζουν? Κοιτάξτε, πράγματι σήμερα πιλωτικά και για μόνο για σήμερα θα είναι αυτό. Κάνουμε μια προσπάθεια για να δούμε πώς μπορεί το σύστημα των ελέγχων επιβατών και αποχευών να λειτουργήσει καλύτερα. Και αρχίζουμε λοιπόν από σήμερα τρόπον δυνάμια πρόβα για να δούμε τις αδυναμίες του συστήματος, να τις διορθώσουμε και τα τι αυτά. Οπότε, πρόβα σήμερα, μίας ημέρας λέτε, από αύριο κανονικά όπως το ξέρουμε, γιατί έτσι όπως το διάβαζα νόμιζα ότι από σήμερα πιλωτικά και για κάποιο διάστημα μεγάλο όχι, μόνο, τι θα εφαρμόζεται. Μόνο για σήμερα και μετά θα αρχίσουμε, αρχίσουμε πρώτα ο Θεός από την 1η 11. Μάλιστα. Για να γίνει για όλο το μήνα και βλέπουμε. Ναι. Πολύ καλά είπατε ότι οι επιβάτες σήμερα, ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα ταλαιπωρηθούν λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες μέρες, γιατί θα πρέπει να περνούν από έλεγχο μέσα από τον επιβατικό σταθμό που ήδη λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του λιμανιού. Θα πρέπει λοιπόν στον επιβατικό σταθμό να έχουν έτοιμη την ταυτότητά τους. Μισό λεπτό. Αφορά εμένα είναι που θα ταξιδέψω με το πλοίο της γραμμής ή αφορά μόνο τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων? Για όχι, όλους όχι. Μας. Για όλο τον κόσμο. Ο έλεγχος για τα κρουαζιερόπλοια γινόταν έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Τι θα κάνω λοιπόν? Τώρα εμένα αρχίζει λοιπόν και για τους, για τις πλώες του εσωτερικού. Ωραία. Δηλαδή επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν από το Ηράκλειο στον Πειραιά, εμένα, από το Ηράκλειο στη Σαντορίνη. Ωραία, και μια ξέρω χαρά. Εμένα μέχρι σήμερα κάποιος δικός μου θα με έφρανε και θα με άφηνε στο λιμάνι. Θα περνούσε την πύλη ενδεχόμενα μέσα, θα με άφηνε μέσα και εγώ θα έμπαινα για να πάω να πάρω το πλοίο. Ή με κάποιο ταξί θα μεταφερόμουν μέσα από το χώρο, μέσα από τα κάγκελα, εκεί που δένουν τα πλοία. Δηλαδή σήμερα δεν θα γίνει αυτό? Μπορούν και σήμερα να γίνεται αυτό, όμως επειδή θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο με αυτόν τον τρόπο, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να περάσουν μέσα από τον επιβατικό σταθμό, δηλαδή μέχρι σήμερα σας πήγαινε το ταξί, πηγαίνατε με το δικό σας όχημα, σας αφήνανε στην πόρτα της εισόδου του πλοίου και μπαίνατε μέσα. Τώρα δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνεται αυτό. Τώρα υποχρεωτικά θα πρέπει να, ο κόσμος να περάσει μέσα από τον επιβατικό σταθμό, δηλαδή θα πηγαίνει στην πύλη του επιβατικού σταθμού, εκεί θα αποβιβάζεται από το όχημά του ή αν είναι ακόμα και πεζός εκεί θα περιμένει, γιατί θα υπάρχει ο έλεγχος και των αποσκευών του, αλλά και η ταυτοπροσωπία του. Θα πρέπει εκεί στους ελεκτές που υπάρχει ήδη η εταιρεία, υπάρχει μια εταιρεία security, η ICTS, η οποία έχει αναλάβει τη φύλαξη του λιμανιού και θα αναλάβει και τον έλεγχο και των επιβατών και των αποσκευών τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια καθυστέρηση. Επειδή τώρα θέλουμε οι επιβάτες να πηγαίνουν όλοι προς την κατέμπτυση αυτή της πύλης του εισόδου στον επιβατικό σταθμό, θα υπάρχουν δύο λεωφορεία στην είσοδο της κεντρικής εισόδου στο λιμάνι και οι άνθρωποι από θέλουν, την παραλιακή εννοείται μέσα, από την παραλιακή πάνω. Ωραία, προφανώς, εκεί δηλαδή λοιπόν μπροστά, θα υπάρχουν, ναι, δύο λεωφορεία, μπροστά, ναι, δύο λεωφορεία τα οποία θα μπορούν αν θέλουν οι επιβάτες να τα χρησιμοποιήσουν για να τους μεταφέρουμε στην πύλη εισόδου του επιβατικού σταθμού και εάν ταξιδεύουν με την ΑΝΕΚ επειδή είναι σε κάποια ή με το οποιοδήποτε πλοίο, μετά τον έλεγχο από τον επιβατικό σταθμό θα μπορούν πάλι να επιβιβάζονται στο λεωφορείο και να πηγαίνουν στα καράβια. Μάλιστα. Ελεγμένοι πλέον. Ναι, τώρα ναι, εγώ δεν το καταλαβαίνω σε αυτή την πρόβα ως εξής. Ναι. Γιατί στην αρχή είπατε κύριε Βαρδαβά ότι ξέρετε, ναι, θα μπορούν και σήμερα όσοι μεταφέρονται μεταξύ ή με δικό τους αυτοκίνητο να μπαίνουν δεν μέσα στο λιμάνι. Δεν θα μπορούν να μπαίνουν μέσα στο δεν πλοίο μπορούν, εάν δεν περάσουν, ναι, από τον επιβατικό σταθμό. Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Υπάρχουν δύο κομμάτια. Υπάρχει, ναι, υπάρχει κεντρική πόρτα και μία απόσταση α μέχρι τα κάγκελα από τη μέσα πλευρά. Μπράβο. Που σε πάνε στο χώρο που είναι ο χώρος όπου θα επιβιβαστείς μέσα στο πλοίο. Ναι. Εγώ από την είσοδο του λιμανιού θα μπορώ να μπω μέσα ας πω στον πρώτο χώρο προθάλλον
υποθάλαμο, δεν ξέρω πώς να το πω, να στρίψω δεξιά και να κατευθυνθώ προς τον επιβατικό σταθμό, κάποιος να με αφήσει εκεί, ή θα μου απαγορευτεί και θα πρέπει ο δικός μου άνθρωπος ή το οποιοδήποτε μέσο με μεταφέρει να με αφήσει επί της παραλιακής λεωφόρου για να πάρω το λεωφορείο να μπω μέσα? Ναι, το πιο σωστό που θα εξυπηρετήθηκε σε εμάς είναι αυτό το δεύτερο που είπατε. Δηλαδή ο καθένας να πηγαίνει να αποβιβάζεται στην είσοδο, έτσι, και να πηγαίνει στο λεωφορείο, να πηγαίνει στον επιβατικό σταθμό. Όμως υπάρχουν και οι περιπτώσεις των οχημάτων, των επιβατών, που θα ταξιδέψουν μαζί με τα οχήματά τους. Ναι. Έτσι, αυτοί θα περνάνε. Αυτοί επιτρέπεται. Να σας αλλά πω. Θα ελέγχονται όμως και αυτοί δειγματοληπτικά. Δηλαδή θα επιλέγουμε ένα δείγμα τυχαίο από τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία θα μπαίνουν μέσα στο καράβι. Θα ελέγχονται με μηχανήματα, θαρωτές και τέτοια, μηχανήματα τα X-ray και δεν ξέρω τι άλλες αποσκευές που μπορεί να υπάρχουν μέσα. Επαναλαμβάνω, ένα μικρό δείγμα, τουλάχιστον για σήμερα θα είναι έτσι. Κύριε για να Πρόεδρε, δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Είμαστε εκεί τα απογέμματα για να διορθώσουμε οποιασδήποτε αδυναμίες. Μωρέ, σαφέστατα, αφού λέτε ότι από πρώτης του μήνα, από πρώτης του Νοέμβρη, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα το βρει ο κόσμος μπροστά του, νομίζω ότι πρέπει να το ξέρουμε. Να πω το εξής, να ρωτήσω επίσης, γιατί έχω δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι, πώς την φορτωμένη παραλιακή λεωφόρο θα σταματήσει κάποιος να με αφήσει εμένα και να με αποβιβάσει χωρίς να δημιουργήσει μπλοκάρισμα για να περπατήσω να έρθω στην είσοδο του λιμανιού, να μπω μετά μέσα στο λεωφορείο, γιατί και με τα φανάρια εκεί, σκηνές απείρου κάλους μεταξύ μας, θα βριστούμε, θα παίξουμε ξύλο. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι το εξής. Εγώ θέλω να περάσω μέσα από το λιμάνι, γιατί ξέρετε, μπορεί να έχω τις βαλίτσες ή να θέλω κάποια μπαγκάζια να τα στείλω στους συγγενείς μου, στα παιδιά μου ή οτιδήποτε άλλο που βρίσκονται σε κάποιο άλλο μέρος. Εκεί θα μου επιτρέπετε με το αυτοκίνητο να μπαίνω μέσα, να πηγαίνω στο καράβι, να τοποθετώ στις αποθήκες του τα προϊόντα που εγώ θέλω να στείλω? Θα με αφήνετε να πηγαίνω στα άλλα, τα μεγάλα τα αυτοκίνητα κοντέινερ της άλλης εταιρείας των Μινωικών για να αφήσω τα προϊόντα και μετά να φύγω? Δηλαδή πώς θα γίνεται αυτό? Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα που λέτε, για να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Έχετε δίκιο σε αυτές όλες τις απορίες, γιατί και εμείς αν δεν το κάνουμε στην πράξη δεν μπορούμε να δούμε τι συνοστισμός θα δημιουργηθεί στην κεντρική πύλη. Μα το ξέρετε, ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα και σκηνές επίρου κάλους. Ναι, βεβαίως. Θα δούμε πώς θα τα δούμε αυτά, γιατί σήμερα θα συμπάντουμε και γι' αυτό θα είμαστε εκεί, ότι αν δούμε ότι δημιουργείται πρόβλημα είτε στην κυκλοφορία ή προφανώς θα τους αφήσουμε να μπουν μέσα, δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στη λειτουργία του λιμανιού, τουλάχιστον για σήμερα. Θα το κόψετε δηλαδή, αν δείτε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, αν δούμε ότι το σταματάτε. Αν υπάρχει συνοστισμός ότι υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό και δεν ξέρω τι, θα αναγκαστούμε να τους αφήσουμε να περάσουμε και θα δούμε μετά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και πώς να το μελετήσουμε καλύτερα. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό, ρωτάει και ο Νίκος που είναι απέναντί μου και μου λέει, μα για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό? Ο λόγος είναι ότι υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος μάλιστα είναι και πάρα πολύ αυστηρός για την ασφάλεια των λιμανιών και του χώρου του. Εκεί συγκεκριμένα πρέπει να δώσουμε και να εστιάσουμε το πώς μπορούμε πραγματικά να παρέχουμε μια ασφάλεια στις πτώες και των σκαφών του εσωτερικού και για την κουραζιεροπία. Μην ξεχνάτε ότι Όταν υπάρχουν και οι υποδομές, όταν δεν υπάρχουν οι υποδομές, κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου. Γιατί και εσείς λέτε, ευχόμαστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Όταν υπάρχουν κυκλοφοριακές σωστές συνδέσεις, όταν υπάρχουν κυκλοφοριακές μελέτες, είδατε τι είπατε πριν από λίγο, γι' αυτό θα είμαστε εκεί, να δούμε τι θα δημιουργηθεί και στην παραλιακή, μήπως χρειαστεί κτλ. Μα σας τιμάει αυτό που λέτε, αλλά να το καταλάβουμε αυτό, αλλά να δούμε και το ποια είναι η δυνατότητα που έχουμε να το κάνουμε αυτό. Βεβαίως. Κοιτάξτε, στο αεροδρόμιο που γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γίνεται τώρα στον έλεγχο του αεροδρομίου. Χαμός δεν γίνεται, δεν το ξέρετε. Εκεί γίνεται πράγματι χαμός, αλλά μην ξεχνάτε ότι στο αεροδρόμιο οι επιβάτες που ελέγχονται εκεί είναι κατά τα πλάσια από αυτού που θα ελεγχτούν. Μα το σταυρό μου, θα έρθω να στηθώ στο λιμάνι απ' έξω στην παραλιακή απόψε να δω, λέει, πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε. Θα είσαστε εκεί, θα είμαι και εγώ εκεί. Προφανώς θα έρθουν για να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθεί το όλο πρόγραμμα. Σας είπα ότι είναι εντελώς πιλωτικό σήμερα για να δούμε πώς θα. Δηλαδή στην ουσία, κάνουμε μια πρόβα.
για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ναι. Μία πρόβα general πριν από την 1η ενδεκάτου που θέλετε να το καθιερώσετε και να είναι το μόνιμο. Είμαστε και υποχρεωμένοι δηλαδή και τώρα φέτος να μην το καθιερώσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει κάποιες ημερομηνίες, κάποιες προθεσμίες αυτά και μάλιστα ήδη και από τον κανονισμό που υπάρχει. Αν υπάρχουν παραβάσεις και δεν είναι σύμφωνες και με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, μπορεί να οι ελληνικές αρχές να βάλουν και πρόστιμα να γίνει και μισό λεπτό. Άλλα πράγματα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα μας υποχρεώσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την νομοθεσία που ήδη υπάρχει, έπρεπε να γίνει το έλεγχο. Ναι, δεν μου λέτε κύριε Βαρδαβά, αυτό είναι υποχρεωτικό για όλα τα λιμανιά όλης της χώρας να γίνει? Προς το παρόν νομίζω κάπου στην Πάτρα, ας πούμε, ή στην Ιγουμενίτσα, για αυτούς τους επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν και πάνε σε πλώες διεθνείς, υπάρχει ο έλεγχος, γίνεται. Και στους επιβάτες... Όχι, ρε παιδί μου, με τα πλοία της γραμμής μεταξύ μας, τα λέω. Τα πλοία της γραμμής, βεβαίως, και στα μικρά λιμάνια των νησιών τι θα γίνει, σε όλα δηλαδή. Τα λιμάνια. Σε όλα τα λιμάνια και των μικρών νησιών, χωρίς τις υποδομές. Καλά, εντάξει. Όχι, συζητάμε τώρα, εκεί υπάρχει μια παράγραφος η οποία λέει ότι για πλοία τα οποία θα απομακρύνονται 20 μίλια από τη στεριά, από το λιμάνι. Ρωτάει, προσέξτε να δείτε τώρα, ο κόσμος που σας ακούει και ρωτάει κάποιος εσάς και λέει το εξής: γιατί δεν υπάρχουν δύο πύλες εισόδου, εξόδου, παραλιακή, μπαίνω, βγαίνω στο λιμάνι του Ηρακλείου, αυτός ο πρώτος χώρος και στρίβοντας είτε αριστερά είτε δεξιά μέχρι να πας μέσα στο παλιό ψυγείο στον Ιστοπλιοκό σήμερα ή από την άλλη πλευρά που αφού υπάρχει χώρος και υπάρχει εκεί και η πλάστιγκα των για τα... με των οχημάτων, το βαρέα οχήματα και αφού υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος να μην μπορεί κάποιος να παρκάρει, να αφήσει το αυτοκίνητό του, δεν ξέρω αν είναι αυτός που θέλει να ταξιδέψει ή αυτός που δεν θέλει να ταξιδέψει, φαντάζομαι μόνο για αυτούς οι οποίοι μπορεί να φέρουν κόσμο και για τους επαγγελματίες και μετά από μια άλλη έξοδο να φεύγει και να μην μπλοκάρει καν την παραλιακή, αλλά να το κάνουμε έτσι. Αυτό δεν το ξέρω, είναι όμως μια ερώτηση που έχει ένα υπόβαθρο. Βεβαίως έχει υπόβαθρο και ήδη το έχουμε σκεφτεί και αυτό για να δούμε το πώς μπορεί να γίνει μια δεύτερη πύλη και ακριβώς που είναι και ο επιβατικός σταθμός. Έχουμε δηλαδή σκεφτεί μια τέτοια περίπτωση. Είναι, που να είναι εισόδου-εξόδου. Απέναντι ακριβώς από τον επιβατικό σταθμό να δημιουργήσουμε μια δεύτερη πύλη για να μπορούν να έρχονται από εκεί και να φεύγουν από την πάνω. Θα το δούμε. Αυτά σας λέω, κυρία Δουλειρεγά, και όλα στην πορεία. Αν αυτό ισχύσει, θα μπορεί μέχρι 1η του Νοέμβρη, όχι, γιατί οι μέρες μείνουν να ανοίξει και άλλη πύλη. Όχι, αλλά σιγά-σιγά θα τη δημιουργήσουμε. Η οποία πιστεύω ότι θα είναι και απαραίτητη. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να δημιουργηστεί μια δεύτερη πύλη, γιατί διαφορετικά δεν το βλέπω να περπατάει εύκολα αυτό το πράγμα. Από την άποψη ότι θα δημιουργήσουμε τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην παραλιακή λεωφόρο. Μάλιστα. Δεν το βλέπω να περπατάει, αλλά παρά τα αυτά η πρόβα θα γίνει σήμερα. Σήμερα, ναι. Ναι, εγώ το κρατάω. Θα πάω να στηθώ, σας το είπα εγώ και σας λέω την αλήθεια, να δω τι θα γίνει απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδαβά, για την καλά, ενημέρωση, για καλά. Να ξέρει και ο απόγευμα. Κόσμος. Εντάξει, καλημέρα σας. Να είστε καλά, γεια.